πω το εξής, ότι ενταχθήκατε κυρία Νικολόπουλε σε ένα κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει μία σαφή κοινοβουλευτική άποψη για το θέμα της διάλυσης εισαγωγικά της Χρυσής Αυγής, για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα το ζήτημα των κομμάτων των φασιστικών, των εγκληματικών οργανώσεων. Έχετε μία σαφή διαμάχη με τον κύριο Χριστόπουλο στα ζητήματα των μειονοτήτων όπως εκφράστηκαν και έχετε πει ότι εγώ δεν μπορώ να ανήκω σε ένα κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ όπου υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Χριστόπουλο όπου έχει πει το θέμα του αυτοπροσδιορισμού ή των μειονοτήτων. Βλέπουμε λοιπόν, δεν ρίχνω σε σας ευθύνες, είσαστε ένας επιστήμονας, εγώ δεν θα μπω στο θέμα του συνταγματικού δικαίου και της διαδικασίας και της αντιμετώπισης, αλλά το πόσο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει, εντάσσει, στελέχη και θέλει να τους μετατρέψει ή σε έναν πολιτικό διάλογο, να μπουν σε μία διαμάχη πολιτική, ενώ έχει ριζικές αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις με την πρακτική εντός του κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να έχω το λόγο να απαντήσω, γιατί βάζονται δύο θέματα. Η ανακοίνωση του Πασόκ είναι γνωστή, δεν θέλω να την επαναλάβω. Ελάτε, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα είναι η απάντησή μου σαφέστατη. Όλη η επιστήμη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ίσως έχει ξεχάσει αυτά που έχει γράψει. Εάν μπήκατε στην πολιτική ότι όταν με αποκαλούν συνταγματολόγο, όταν με αποκαλεί, με συγχωρείτε, όταν με αποκαλεί το ΠΑΣΟΚ συνταγματολόγο της Χρυσής Αυγής, όταν επαναλαμβάνω και ταυτίζομαι με αυτά που έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι το ερώτημα και απάντηση. Άμα συμφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο, κύριε Βενιζέλο, σα παρακαλώ. Και στο δεύτερο, σα παρακαλώ. Ότι η απαξίωση. Έχω δικαίωμα να μιλήσω. Παρακαλώ. Η απαξίωση του κοινοβουλίου επί ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης έχει γίνει νόμος. Δηλαδή έχουμε αλυσιδωτές παραβιάσεις του Συντάγματος και έρχονται ορισμένοι να συνεχίζουν να παραβιάζουν το Σύνταγμα και να ρίχνουν τα θέματα αλλού. Μάλιστα. Επομένως, το πρώτο δεδομένο είναι σαφής η τοποθέτηση ότι η φασιστική ιδεολογία του οποιοδήποτε κόμματος και της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένα μόνο με το βάθημα της δημοκρατίας και ιδεολογικά αντιμετωπίζεται. Και διάλυση κόμματος κατά το Σύνταγμα με ορισμένους ελιγμούς που κάνουν ορισμένοι που ξεχνούν αυτά που υποστηρίζουν και επιστημονικά, έχω φέρει και το βιβλίο, θα τα δείτε. Και μάλιστα μιλάτε για το μέλλον. Κυρία Πιπηλή, σας παρακαλώ, έχουμε προχωρήσει να μην μπορεί να γίνει αυτό. Πάμε και στο θέμα του κ. Χριστόπουλου, ελάτε. Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει σαφής τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ύπαρξη μουσουλμανικής μειονότητας και της ισονομίας, τονίζω, ισοπολιτείας όλων των πολιτών. Ναι. Αυτά τα λέει και το Σύνταγμα συγκεκριμένα ως εκ της ειδικότητας. Εσείς, κύριε Νικολόπουλε, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό, κυρία Πατζελή. Κύριε Νικολόπουλε, εσείς θα πάτε αύριο στην Ευρωβουλή. Εάν εκλεγείτε και εσείς και θα είστε δίπλα με τον κύριο Χριστόπουλο, αν εκλεγεί και αυτός. Με συγχωρείτε, ο κύριος Χριστόπουλος θα λέει τη δική του άποψη και εσείς τη δική σας στο θέμα αυτό, όταν τεθεί και αν χρειαστεί να τεθεί. Στο εθνικό θέμα. Στο εθνικό μας θέμα, που έχουμε όλη μια ενιαία άποψη εδώ. Υπάρχει μια εθνική γραμμή. Πρώτα, δεν είναι ζήτημα ευρωεκλογών το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας. Μα τι λέτε. Άλλο στην ατζέντα του ευρωεκλογικού κοινοβουλίου τα ζητήματα των μειονοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ένα θέμα τέτοιο, υπάρχει ταύτιση ότι ισοπολιτεία, ισονομία για όλους τους πολίτες. Πολίτες ποιοι είναι? Αυτοί που έχουν κατά το Σύνταγμα ελληνική ηθαγένεια αδιαφόρως του τρόπου που την απέκτησαν. Είναι σαφέστατο αυτό και προσπαθούν να γίνονται παρανοήσεις. Σας ρωτάω τι θα κάνετε στην Ευρώπη με δύο διαφορετικές γραμμές. Εάν πάτε εσείς και ο κύριος Χριστόπουλος, τι θα πείτε? Πώς είναι νέα? Ότι το ελληνικό κράτος εξασφαλίζει ισονομία και ισοπολιτεία. Κύριε Νικολόπουλε, μέχρι προχθές εσείς κύριε Νικολόπουλε, η ελληνική πολιτεία στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας, όταν έχει, λέμε πολίτες, εννοούμε όλους. Ναι, έχει εξασφαλίσει. Όχι, εγώ λέω της μειονότητας. Αναφέρομαι σε μειονότητα. Ναι. Δεν αναφέρομαι στους ορθόδοξους. Για τη μειονότητα, μειονότητα λέω. Η μειονότητα η οποία όντως μπορεί να έχει μέσα και πομάκους και τουρκογενείς και τσιγκάνους και Ρωμά. Ρωτώ τη γνώμη σας και τη θέλω τη γνώμη σας και ιστορικά. Η ελληνική πολιτεία έχει διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτών των συμπολιτών μας? Απαντήστε. Θεωρώ ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα και όπως κάνουν όλα τα κράτη που έχουν θέμα
μειονοτήτων και θρησκευτικών προσπαθούν ήδη να είστε σε πλήρη αποκλίση από το ΣΥΡΙΖΑ, πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω. Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερα πράγματα. Θεωρεί ότι έχουν ποδοπατηθεί τα δικαιώματα τους. Συνεννοηθείτε. Εγώ κύριε Νικολόπουλε, μήπως μαζευτήκατε πάρα πολύ συνταγματολόγοι στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό εμένα μου προκαλεί ερωτηματικά. Όχι, είναι σαφές. Με την έννοια στα 42 άτομα, οι τρεις είστε συνταγματολόγοι και ναι, διαβάζουν και Βενιζέλο. Θεωρείτε ότι εσείς ως πανεπιστημιακός και οι συνάδελφοί σας θα πρέπει να δίνουν αυτά τα παραδείγματα στους μαθητές? Βεβαίως, όταν θεωρώ ένα ότι πρέπει, τόσο εξειδικευμένο επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο γίνεται όλοι οι συνομιμότητα και οι τρεις συνταγματολόγοι και όλοι οι συνάδελφοι έχουν διαπιστώσει το πρωτοφανές που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία από το 2010. Ουδέποτε είχαμε τόσες πολλές παραβιάσεις συντάγματος. Ορισμένα και υπουργικά συμβούλια μπορούν να απολογηθούν μεθαύριο σε ειδικά δικαστήρια για να ακούσουν τα λόγια. Είναι ακραίες υπερφορές. Ότι με τα μνημόνια έγιναν παραβιάσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κυρία Πιπηλή, παρακαλώ.